Φίλε και φίλοι, χαίρετε. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου και σα καλωσορίζω στο κανάλι μα στο YouTube. Ένα κανάλι ψυχοεκπαιδευτικό. Αυτό είναι το δεύτερο βίντεο όπου διαβάζω δικές σας ιστορίες με τίτλο «Ιστορίες να σου πέφτει το σαγόνι με τσιγκούνιδε ναρκισού ή τσιγκούνιδε ναρκισιστέ. Όπω σα έχω πει και στο πρώτο μέρο, Ιστορίε να σου πέφτει το σαγόνι με τσιγκούνιδε ναρκισού. Τα ιστορίε τι έχω πάρει από τα σχόλια τα δικά σα κάτω από το αντίστοιχο βίντεο όπου παρουσιάσαμε τη δυναμική του τσιγκούνι άρκισου και του γαλαντόμου συνεξαρτόμενου. Εννοείται ότι στην περιγραφή αυτού του βίντεο θα βάλω και το link από το αρχικό βίντεο από το οποίο προήλθαν όλα αυτά τα σχόλια, τα οποία είναι ιστορίες αληθινές ανθρώπων που παρακολουθούν το κανάλι μας. Πάμε λοιπόν να διαβάσουμε. Όταν χωρίσαμε, και του έθιξα πω πήρε όλα τα έπιπλα και το σπιτικό που πληρώθηκαν εξ ολοκλήρου από την οικογένεια μου με τα χρήματα των Αραβώνων που έκανα στη χώρα μου χωρίς να είναι παρόν κανένας από τους δικούς του η απάντηση του ήταν σε τάιζα και σε πόντιζα τόσα χρόνια γιατί έτσι έμαθες να είσαι μια κακομαθημένη, μου ανήκουν το σχόλιο το γράφει μια κοπέλα η οποία δεν είναι Ελληνίδα, παντρεύτηκε με έναν Έλληνα, έχουν χωρίσει. Αυτή τη στιγμή βρίσκονται στα δικαστήρια για ζητήματα που έχουν να κάνουν με την επιμέλεια του παιδιού. Μας γράφει συχνά η φίλη στα σχόλια και μοιράζεται μαζί μας τον αγώνα της που κάνει για να προστατεύσει το παιδί της και τον εαυτό της από την αρχισιστική, κακοποιητική και εκδικητική συμπεριφορά του πρώην συντρόφου τους και κάτω από αυτό το βίντεο έγραψε ότι όταν χώρισαν του είπε γιατί πήρε όλα τα έπιπλα και την οικοσκευή τα οποία πληρώθηκαν εξ ολοκλήρου από την οικογένεια μου με τα χρήματα των αραβώνων δηλαδή τα χρήματα που τους πήραν δώρο στη χώρα της όταν έκαναν τους αραβώνες που ήταν καλεσμένοι μόνο άνθρωποι από τη χώρα της δεν είχαν πάει δική του η απάντηση του ήταν σε τάιζα και σε πόντεζα τόσα χρόνια γιατί έτσι έμαθες. Να είσαι μια κακομαθημένη, μου ανήκουν. Δεν ήθελε να δουλεύω εκτός να πάω σε κάποιο συνεργείο καθαρισμού ή κάποια δουλειά μειωτική που θα ήταν και αυτός ήρεμος με αυτή τη δουλειά. Δηλαδή ζήλευε να πάω να κάνω μια δουλειά γραφείο οποιαδήποτε άλλη δουλειά. Και ναι, με άφησε στο δρόμο στην κυριολεξία. Καθ' όλη τη διάρκεια της συμβίωσης είχε πλήρη έλεγχο των οικονομικών, ακόμη και λεφτά που με έστελναν οι δικοί μου και δεν μπορούσα να πάρω τίποτα για μένα ούτε για ένα καφέ. Ο συγκεκριμένο τσιγκούνη Νάρκησου κατάφερε να εκμεταλλευτεί οικονομικά μια γυναίκα που έρχεται από μια χώρα που δεν είναι και τόσο καλά οικονομικά, αυτή χώρα όπω είναι η Κύπρος και η Ελλάδα. Ε, και καθ' όλη τη διάρκεια της συμβίωσης είχε πλήρη έλεγχο των οικονομικών της. Ακόμη και όταν της έστελνα λεφτά οι γονείς της, δεν την άφηνε να τα χειρίζεται αυτή. Δεν μπορούσα να πάρω τίποτα για μένα, ούτε για ένα καφέ. Ήμουνα δούλα και κυρά, ο λογιστής, ο παρηγορητή και άλλα πολλά. Και στο τέλος της ιστορίας, όταν ήμουν πλέον έγκυος, μου ξεστόμησε ότι τόσα χρόνια δεν έπλυνες ούτε ένα πιάτο. Τα έκανα όλα μόνος μου και εσύ θέλει ένα βλάκα να δουλεύει για σένα και εσύ να το ξύνει. Εντό εισαγωγικών, αυτά που τη είπε. Είναι κατακόκκινη σημαία σε μία συμβίωση, σε ένα γάμο, σε έναν αραβόνα, σε μία συμβιωτική σχέση που ζει μαζί, δηλαδή ένα ζευγάρι. Κατακόκκινη σημαία, εντελώ κόκκινη, να χειρίζεται ο άνδρας ή η γυναίκα τα λεφτά του άλλου προσώπου να του κάνει dictate, δηλαδή να του υπαγορεύει αν θα δουλέψει ή σε τι δουλειέ θα δουλέψει και να οικειοποιείται όλα τα χρήματα τα οποία υπάρχουν στο ζευγάρι και χρήματα τα οποία έρχονται για παράδειγμα από τους γονείς της κοπέλας. Και είναι ξεκάθαρο και σε αυτό το σχόλιο, σχόλιο Παύλα Ιστορία, το θέμα της προβολής. Ότι οι αρχισιστές αυτά που κάνουν οι ίδιοι, μας κατηγορούν ότι τα κάνουμε εμείς. Γιατί λέει, τα έκανα όλα, λέει η κοπέλα, ήμουν αδούλα και κυρά, ήμουν ο λογιστής του, ο παρηγορητής του και άλλα πολλά. Δηλαδή, του κάνει ακόμη και τα λογιστικά του. Τον παρηγορούσε για τα θέματα που είχε, ήταν δούλα στο σπίτι. Αλλά στο τέλος, όταν χώρισαν και ήταν και έγκυος η κοπέλα όταν χώρισαν, γέννησε μόνη τη, απέκτησε μόνη τη το παιδί και μετά έχει αυτή τη στιγμή τι ιστορίε τι δικαστικέ. Αυτό γύρισε και τη είπε ότι τα έκανε όλα μόνο του. Και ότι αυτή ήθελε να βλάκα να δουλεύει για αυτήν. Προσοχή, προσοχή, προσοχή. Αν κάποιο μα λέει για να είσαι μαζί μου, θέλω να μην εργάζεσαι ή να εργάζεσαι μόνο σε μια δουλειά που εγκρίνω εγώ ότι κάνει να εργάζεσαι, αυτό είναι deal breaker. Είναι κάτι που πρέπει οπωσδήποτε να μας προβληματίσει και deal breaker σημαίνει κάτι που σπάει τη συμφωνία. Δεν προχωρούμε σε γάμο, δεν προχωρούμε σε απόκτηση οικογένειας με άνθρωπο ο οποίος θέλει να διαχειρίζεται αυτό στα δικά μας χρήματα, θέλει να μας υπαγορεύει αν θα εργαστούμε ή όχι και πού και που οικειοποιείται τους δικούς μας σκόπους. Και τα δικά μας είναι δικά του και τα δικά του πάλι δικά του. Είπαμε να παίρνουμε και τα μαθήματα από τα παθήματα. Και όσες νεαρές κοπέλες βρίσκεστε εδώ στο κανάλι που ακόμη δεν έχετε προχωρήσει στη δημιουργία οικογένειας ή οι σχέσεις συμβίωσης, πάρτε σοβαρά υπόψη αυτά που λέμε εμείς οι παλαιότερες, εμείς οι μεγαλύτερες που έχουμε βιώσει και πέντε πράγματα. Πάμε τώρα στην επόμενη ιστορία. Μοιράζομαι και εγώ το story μου, λέει φίλη, με τον τωρινό συγκάτοικο μου, πρώην γκόμενο, τωρινό συγκάτοικο. Πρώην σύντροφο, τώρα είναι απλό συγκάτοικο. Τσιγκούνι νάρκισο, με κεφαλαία. Από τον Ιούνιο του 2023 έως σήμερα και πρώην σχέση μου που κράτησε λίγο παραπάνω από έναν χρόνο. Άρα είχαν σχέση για ένα χρόνο περίπου και από τον Ιούνιο μέχρι σήμερα, δηλαδή 1,5 χρόνο, είναι απλώς συγκάτοικοι. Αρχικά, δεν μπορούσα να καταλάβω την πραγματική φύση της προσωπικότητας του. Καθώς έμοιαζε κλειστός και ευγενικό άνθρωπος. Ενώ εδώ να πω ότι η κοπέλα αυτή ζει στο εξωτερικό, είναι Ελληνίδα και αυτός ο πρώην κόμενος, πρώην σύντροφος και είναι συγκάτοικος είναι από εκείνη τη χώρα στην οποία ζει και εργάζεται και σπουδάζει η κοπέλα. Ήμουν απόλυτα απασχολημένη υπερφορτωμένη με την τρίτη σπουδή μου στην κοινωνική παιδαγωγική. Μπράβο για τις σπουδές. Σε χαρητήρια. Και λέει και τη χώρα, εγώ επίτηδε δεν λέω τη χώρα γιατί δεν θέλω να προδώσω την ταυτότητα τη, εκτό και θέλει για να το πράξει. Και έτσι δεν είχα παρατηρήσει κάποια ανησυχητικά σημάδια. Εδώ είχαν τη μάνα μου και σχεδόν δεν είχα επαφή. Τι να λέμε τώρα. Είναι αλήθεια ότι αν σπουδάζει και εργάζεσαι παράλληλα και έχει πάρα πολλέ ευθύνε και υποχρεώσει, μπορεί πιο εύκολα να σου ξεφύγουν ανησυχητικέ συμπεριφορές και ανησυχητικά σημάδια. Αυτό που θέλω να τονίσω είναι η τσιγκουνιά του και η χειριστική του συμπεριφορά. Το κακό ξεκίνησε όταν αυτός ο τύπος εντόπισε την αγαπημένη μου περιοχή στην πόλη που σπουδάζω. Είναι ωραία πόλη αυτή. Εγώ φοιτήτρια, με εισόδημα 1000 ευρώ, που στην Ελλάδα αντιστοιχεί σε περίπου 300 ευρώ, δεν είναι πολύ πιο ακριβή η ζωή σε άλλε χώρε. Ε? Παρόλο που υπάρχει πολύ ακρίβεια στην Ελλάδα, ακόμη υπάρχουν χώρε ευρωπαϊκέ πολύ πιο ακριβέ από την Ελλάδα. Εγώ φοιτήτρια με εισόδημα 1000 ευρώ που στην Ελλάδα αντιστοιχεί σε περίπου 300 ευρώ και εκείνο με εισόδημα κοντά στα 3.000 ευρώ διδάκτορας. Κάποια στιγμή με κάλεσε σε μια εκδρομή στην αγαπημένη μου περιοχή με τη λίμνη, μετά τη δουλειά του σε μια πανέμορφη καλοκαιρινή μέρα στην πόλη αυτή. Καθώς πηγαίναμε, μου εξομολογήθηκε ότι θα δούμε ένα διαμέρισμα. Μου φάνηκε πολύ εκλεπτισμένη κίνηση και δεν προβληματίστηκα και ιδιαίτερα για τη μυστικοπάθειά του. Το διαμέρισμα ήταν πραγματικά ονειρεμένο Μπροστά στη λίμνη, όπου ακόμα και τώρα κάνω μπάνιο το καλοκαίρι. Όταν μπήκα σε αυτό το σπίτι, ήμουν ακόμα φοιτήτρια. Και έξι μήνε αργότερα, τον Ιανουάριο του 2023, τελείωσα τι σπουδέ μου. Συγχαρητήρια. Όσο περισσότερο αφιέρωνα χρόνο στη σχέση, τόσο περισσότερο καταλάβαινα ότι επρόκειτο για ναρκιστική προσωπικότητα. Η συγκατοίκηση ήταν δυσχερή, με συνεχέ gaslighting, θυματοποίηση αδράνεια και έντονη τσιγκουνιά. Είπαμε «γκάζ λάιτινγκ» είναι αυτό το όπλο του ψυχολογικού πολέμου, όπου ο ναρκισιστής προσπαθεί να μας βγάλει τρελό και να μας κάνει να πιστέψουμε κιόλας ότι είναι τρελό. Θυματοποίηση είναι επίσης ένα άλλο όπλο ψυχολογικού πολέμου, όπου ο ναρκισιστής καθιστά το πρόσωπο με το οποίο συνδέεται θύμα του. Αδράνεια φαντάζομαι εννοείς ότι ήταν αδρανής ο ίδιος και ότι δεν συνεισέφερε ιδιαίτερα στο σπιτικό. Και έντονη τσιγκουνιά. Ήθελε να κυριαρχήσει όλα, ακόμα και στα έπιπλα μου, και μου έλεγε να τα πετάξω γιατί δεν τα χρειάζομαι. Α, όταν είδαμε το σπίτι, του είπα ότι δεν μπορούσα να αντέξω οικονομικά, αλλά εκείνο μου απάντησε επιβλητικά και αδιάφορα: Εγώ θέλω τη μετακόμιση τώρα. Ήμουν τόσο υπερφορτωμένη με τι σπουδέ και τη δουλειά μου, που δεν επεξεργάστηκα σωστά την κατάσταση και προχώρησα. Μήπω όμω ήσουνα και ενθουσιασμένη μαζί του, μήπω είχες αποκτήσει τραυματικό δέσιμο μαζί του, μήπω είχε ψυχοπαθολογική έλξη με αυτό. Ερωτήματα. Το αποτέλεσμα ήταν να πάρω δάνειο και να μπω σε μια κατάσταση που υπό άλλε ηθίκε Εάν ζούσα στην Ελλάδα ή δεν ήμουν τόσο απορροφημένη από την υπερφόρτωση εργασίας και σπουδών, δεν θα είχα προχωρήσει. Μέχρι το Μάιο του 2023 άντεξα. Το δάνειο που πήρα για αυτή τη μετακόμιση το πληρώνω ακόμα μέχρι τον Αύγουστο του 2025. Μάλιστα, για να κάνει αυτό στα κέφια του που εσύ δάνειο. Και φυσικά όλα ήταν πληρωμένα 50-50. Αν και οι μισθοί μας είχαν τρελή, τρελή διαφορά όπως ανέφερα. Όταν αποφάσισα να φύγω από τη σχέση, εκείνο επέμεινε ότι θα πρέπει να μετακομίσω εγώ, γιατί ο καημένο μπήκε σε αυτή τη διαδικασία για να κάνουμε οικογένεια και παιδιά. Μάνα μου τον καημένο. Δεν θα ήθελα να διαπραγματευτώ, ειδικά μετά από μια κρίση επιληπτική διαταραχή που είχε, η οποία επιβεβαίωσε τι υποψίε μου ότι πιθανόν ανήκει στο φάσμα του αυτισμού, έχει δηλαδή σύνδρομο Άσπεργκερ, κάτι που μου επιβεβαίωσε και ο γιατρό του. Μπορεί όμω, όπω είπαμε, κάποιο να έχει σύνδρομο Asperger να είναι στο φάσμα του αυτισμού και να μην είναι ναρκισιστής ή να υπάρχει συνύπαρξη και των δύο στοιχείων. Και να είναι κάποιο στο φάσμα του αυτισμού και να είναι και ναρκισιστής. Ξαναλέω, δεν είναι όλοι οι άνθρωποι που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού ναρκισιστές. Είναι ξεχωριστή. Ε, να το πω, συνθήκη το να είσαι ναρκισιστής από την ψυχική σου υγεία γενικότερα και από οποιασδήποτε δυσκολίες άλλες έχεις. Σου το επιβεβαίωσε και ο γιατρό του, ότι ανήκει στο φάσμα του αυτισμού. Άρχισα να ψάχνω σπίτι, αλλά τα πράγματα στην πόλη έχουν αλλάξει δραματικά μετά τον πόλεμο. Φαντάζομαι εννοεί τον πόλεμο α, στην Ουκρανία από τη Ρωσία την εισβολή. Και η έβρεση κατοικία είναι εξαιρετικά δύσκολη. Από το 2015 είχα δικό μου σπίτι, το οποίο άφησα για να ζήσω με αυτόν τον άνθρωπο. Από τότε έχω δει πάνω από 500 σπίτια σε αγγελίε, αλλά δεν με παίρνει κανένα λόγω των οικονομικών μου. Εκείνο με το υψηλό του εισόδημα θα μπορούσε ευκολότερα να βρει. Τώρα έχω προσφύγει νομικά για να αποδείξω την κατάχρηση εξουσία του, αλλά δυστυχώ εξακολουθούμε να ζούμε κάτω από την ίδια στέγη. Μήπω ήταν και η καθηγητή σου, λε διδάχτωρα, και εσύ τότε έκανε πτυχίο. Το τρίτο σου πτυχίο. Πλέον δεν έχω καμία επαφή μαζί του, ούτε λεκτική ούτε οπτική. Εάν προσπαθήσει να με φέρει σε δύσκολη θέση, του κάνω bullying και ξεσηκώνω επίτηδε στην πολυκατοικία ώστε να έχω αποδείξει. Έχω περάσει και από τη φάση του ίκτου, αλλά τώρα τον αντιμετωπίζω ω αόρατο. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι εξαιρετικά δύσκολη, εξαιρετικά ψυχοφθόρα συνθήκη να συγκατοικεί με έναν ο οποίο έχει τραυματίσει με τόσου τρόπου και ήταν τόσο άδικο και εξακολουθεί να είναι τόσο άδικο μαζί σου. Ευτυχώ έχω κολλητή ψυχίατρο που μιλάει με τον ίδιο τρόπο όπω εσύ και με βοηθάει να έρθω γρήγορα στα σύγκαλά μου. Μάλιστα, μάλιστα, αυτή η ιστορία είναι μια ιστορία σε μια άλλη χώρα της Ευρώπης, όχι στην Ελλάδα, όπου ο σύντροφος και ένα και τσιγκούνης. Εδώ θέλω να πω μαθήματα που παίρνουμε από τα παθήματα, ότι δεν προχωρούμε εύκολα σε συγκατοίκηση και ακόμη και αν προχωρήσουμε σε συγκατοίκηση, δεν καίμε τα σίγουρα χαρτιά μας. Δηλαδή, αν έχουμε βρει ένα σπίτι με καλές συνθήκε ενοικίασης και αυτό το σπίτι μας βολεύει και είναι ένα σπίτι που μπορούμε να διατηρήσουμε και αν δεν πάει καλά η σχέση, δοκιμάζουμε τη συγκατοίκηση χωρίς να αλλάξουμε το σπίτι μας. Μπορεί να πάμε να μείνουμε στο σπίτι του και να διατηρήσουμε το δικό μας σπίτι. Ε, καταλαβαίνω ότι η φίλη μπήκε σε αυτή τη σχέση, σε μια συνθήκη όπου δεν είχε καθαρό το μυαλό τη. Η κατάχρηση εξουσίας που λες με κάνει να σκέφτομαι ότι μπορεί να ήταν και η καθηγητή σου, άρα απαγορευόταν κανονικά. Να κάνει ερωτική σχέση μαζί σου. Αλλά το λέω αυτό στι ανεξάρτητε γυναίκε, στι γυναίκε που ζουν μόνε του, που έχουν καταφέρει να φτιάξουν μια ζωή για τον εαυτό του, όταν γνωρίσουν έναν άνδρα, όσο και αν ενθουσιαστούν μαζί του, να μην κάψουν το μόνιμο χαρτί της κατοικία τους. Να κρατήσουν παράλληλα και την κατοικία του και να δοκιμάσουν τη συμβίωση, αν θέλουν να τη δοκιμάσουν. Αλλά αν πάμε και, και με όλα μα τα χαρτιά. Μπορεί να βρεθούμε όμοιροι μετά, όπω βρέθηκε η κοπέλα τώρα. Ξέρω σε ποια πόλη, μου έχει γράψει σε ποια πόλη είναι, και όντω είναι δύσκολο να βρει κάποιο σπίτι να ενοικιάσει σε εκείνη την πόλη. Και ψάχνουν και την πιστοληπτική σου ικανότητα και βλέπουν κιόλα και τι μισθό έχει για να σε βάλουν μέσα. Δεν είναι απλά τα πράγματα. Προσέχουμε. Τώρα καθώς γύριζα το βίντεο αυτό έρχεται ένα email από μια φίλη η οποία γράφει. Θέκλα μου καλησπέρα. Σε παρακολουθώ καθημερινά και έχω μάθει πάρα πολλά πράγματα. Σε ευχαριστώ πραγματικά για αυτό που κάνεις και θα το ξαναπώ ότι είσαι το φως της ζωής μας. Ευχαριστώ πολύ τη φίλη για τα καλά της λόγια. Μέχρι τώρα δεν μπόρεσα να μπω στη συμμετοχή γιατί βρίσκομαι σε μια κακοποιητική ναρκισιστική σχέση και πρέπει να δίνω λόγο για τα χρήματα που ξοδεύω. Εδώ έρχεται ακριβώς το κομμάτι του ελέγχου του κακοποιητικού συντρόφου, του ελέγχου του συντρόφου του μέσω και του ελέγχου των χρημάτων του. Λέει κοπέλα πρέπει να δίνω λόγο για τα χρήματα που ξοδεύω. Όταν θα μπορέσω όμως θα το κάνω εύχομαι γρήγορα η φίλη να ξεφύγει από την κακοποιητική σχέση για να μπορεί να ζήσει ως ελεύθερος ενήλικας που να μπορεί να παίρνει αποφάσεις για τον εαυτό του για όλα τα ζητήματα και για τη διαχείριση των χρήματων του. Ήθελα να σε παρακαλέσω κάποια στιγμή όταν θα το φέρει και το θέμα να μιλήσεις για τον κακοήθηνά σου που έχει πάρα πολύ κακία μέσα του και συνήθως έχει προβλήματα με τον νόμο, δηλαδή για τον άρκη σου που έχει πάρα πολύ μίσος μέσα του. Θα ήταν πάρα πολύ βοηθητικό για όλους εμάς που βιώνουμε την ίδια κατάσταση. Φιλιά πολλά να έχεις, μια όμορφη μέρα με αγάπη. Ε, δεν είναι του παρόντος βίντεο να μιλήσω για το συνδυασμό ναρκιστικού στυλ προσωπικότητας και αντικοινωνικότητας. Γιατί ακριβώ το να έχει κάποιο μπλεξίματα με τον νόμο δείχνει ότι έχει αντικοινωνικά στοιχεία. Και όπω μιλάμε για ναρκιστικό στυλ προσωπικότητα, έτσι μπορούμε να μιλήσουμε και για αντικοινωνικό στυλ προσωπικότητα και γενικότερα εναντιωματικό στυλ προσωπικότητα. Όμω είναι μια ζωντανή απόδειξη. Και κοιτάξτε, χτυπάει η ειδοποίηση ότι ήρθε η mail και έχει αυτό το περιεχόμενο. Συνεχίζω με μερικές ακόμα ιστορίες και θα έχουμε και μέρος τρία. Τι να πρωτοπώ, πλήρωσα εγώ το γάμο, μετακόμισε στο σπίτι μου, στο οποίο ζούσα μόνη μου πριν από το γάμο και μετά στο διαζύγιο ζήτησε και από πάνω χρήματα. Wow. Αυτός το εισόδημά του από την αρχή που γνωριστήκαμε το καταθέτησε λογαριασμό της μάνας του. Και αυτό το ανακάλυψα κατά τη διαδικασία του διαζυγίου. Δηλαδή αυτός έβαζε τα χρήματα που έβγαζε σε λογαριασμό της μάνας του. Η γυναίκα που πήρε πλήρωσε αυτή το γάμο και αυτός ήρθε και μετά και ζητούσε και χρηματική αποζημίωση. Γιατί λέει έβγαζε χρήματα η κοπέλα, δική της επιχείρηση. Στο τέλος με είπε και πρικοθύρα. Ε, η προβολή. Ήταν πρικοθύρας αυτός. Γιατί στην ουσία είναι υπερκοθυρική συμπεριφορά. Τι σημαίνει γνωρίζω μια κοπέλα η οποία έχει δικιά τη επιχείρηση και έχει βγάζει χρήματα, άρα την αφήνω ή επιδιώκω να πληρώσει αυτή για το γάμο, ζω μέσα στο σπίτι χωρίς να συνεισφέρω και μετά ζητώ και αποζημιώσει. Καλά που δεν σου ζήτησε και διατροφή φυσικά. Φυσικά να έχετε υπόψη σας ότι στην Ελλάδα και στην Κύπρο δεν ισχύει όταν χωρίς ένα ζευγάρι να δίνει αυτό που βγάζει περισσότερα χρήματα διατροφή, συζύγου στον άλλο. Στην Αμερική ισχύει όμω. Δεν διαβάζαμε για την ατέλτη τραγουδίστρια η οποία χώρισε πριν 4-5 χρόνια περίπου και ο άντρα τη αξίωνε υψηλού ποσού διατροφή και μερίδιο από τα χρήματα που έβγαλε από την καριέρα τη όσο ήταν μαντρεμένη. Έτσι είναι η νόμη στην Αμερική. Όποιο βγάζει περισσότερα χρήματα, άνδρα είναι, γυναίκα είναι, μετά το διαζύγιο να πληρώνει διατροφή στον άλλο. Και γι' αυτό ίσω και στην Αμερική ισχύει και η προγαμία συμφωνία, το προγαμίο συμφωνητικό. Το prenuptial agreement που στο προηγούμενο βίντεο ήταν Έλληνα και ήθελε να συνάψει προγαμίο συμφωνητικό. Πάμε τώρα στο επόμενο σχόλιο. Μακάρι να τα ήξερα όλα αυτά, κυρία Θέκλα, πριν 38 χρόνια, όταν 22 χρονών κοριτσάκι συνάντησα τον άνδρα μου. Κόκκινε σημαίε από την αρχή και εγώ δεν τις καταλαβαίνω. Και τσιγκούνης και ενάρκησος και ασπόνδυλος εξαρτημένος από μάνα, πατέρα και πέντε αδέρφια. Και τώρα ακόμη όταν θέλω να διαμαρτυρηθώ για κάτι και φωνάξω μου λέει αγριεμένος «Σταμάτα να ουρλιάζεις, μη μιλάς». Γι' αυτό το λόγο χαίρομαι όταν φωνάζεις και ξεμπροστιάζεις κάθε τι άτοπο γιατί δίνει φωνή στη φωνή μου που δεν τολμώ να μιλήσω. Σε αυτή τη φίλη θέλω να στείλω το αγωνιστικό μήνυμα. Ήσουν 22 τα γνώρισε τον άντρα σου. Τώρα είσαι 38. Δηλαδή σε 60 ετών. Μπορεί να γλιτώσει. Μπορεί να ξεφύγει. Λε και τσιγκούνι και ενάρκησο και ασπόντελο. Εξαρτημένος από μάνα πατέρα και πέντε αδέρφια Έχει όλα τα Κακά, όχι καλά, τα κακά. Να συνεχίσεις να ψυχοεκπαιδεύεσαι, να ενδυναμωθείς ψυχικά. Στην ιστοσελίδα μου theklapetidon.com, στην αρχική σελίδα, υπάρχει ένα άρθρο με όλες τις δωρεάν παροχές συμβουλευτικής και ψυχοθεραπείας σε Κύπρο και Ελλάδα που έχουμε μαζέψει εδώ στο κανάλι όταν φτιάξαμε αυτό το άρθρο πριν μερικά χρόνια και συνεχώς προσθέτουμε νέες, μπορείς να το δεις. Το βάλω και στην περιγραφή αυτού του βίντεο, ούτω ώστε να ψάξει να δει αν υπάρχει κάποια υπηρεσία στην περιοχή σου που να μπορεί να τη χρησιμοποιήσει. Φυσικά υπάρχει και ο Εθνικό Αριθμό για τη Βία στην Οικογένεια το 15900 στην Ελλάδα και το 1440 στην Κύπρο. Αν βρίσκεσαι στην Κύπρο, μπορεί να τα χρησιμοποιήσει και να ζητήσει βοήθεια και παρέχουν και συμβουλευτική και ψυχολογική στήριξη. Πάμε τώρα στην τελευταία στο τελευταίο σχόλιο που θα σχολιάσουμε σε αυτό το βίντεο. Γράφει μια φίλη, υπάρχει μια ατάκα που λατρεύω σε μια ελληνική ταινία. ένα σημείο λέει η γυναίκα στη ξαδέρφη της. Τι να σου πω ξαδέρφη, ευχή και κατάρα σου δίνω, ο άντρα που θα βρεις να είναι χουβαρδάς. Φτωχός φτωχός, αλλά χουβαρδάς φτωχός. Χουβαρδάς είναι ο άνθρωπος ο οποίος δεν τσιγκουνεύεται. Ο άνθρωπος ο οποίος είναι κυμπάρη και στα χρήματα και στα αισθήματα και στα συναισθήματα. Η τσιγκουνιά είναι ένα πολύ άσχημο χαρακτηριστικό το οποίο όταν συνδυάζεται μαζί με τον αρκισισμό τα πράγματα γίνονται πάρα πολύ δύσκολα. Όλα τα κακά μαζί που είπα και προηγουμένως σε μια φίλη. Θα τελειώσω και αυτό το δεύτερο μέρος το δικό σας ιστοριών περί ναρκισιστών με τσιγκουνιά, λέγοντα το ίδιο που είπα και στο πρώτο, ότι είναι εξαιρετικά καλή ιδέα να μάθουμε να αναγνωρίζουμε τα χαρακτηριστικά εκείνα σε έναν άνθρωπο, τα οποία δεν είναι απλώ κόκκινε σημαίε, δεν βαράνε απλώ καμπανάκια, είναι και deal breakers. Είναι χαρακτηριστικά τα οποία πρέπει να μας πείσουν ότι ο άνθρωπος αυτός είναι ακατάλληλος για φιλία, ακατάλληλο για σεξ τη μια βραδιά. Πόσο μάλλον να είναι κατάλληλο για σχέση και δημιουργία οικογένεια. Οι άνθρωποι που έχουν ω βασικό χαρακτηριστικό τη τσιγκουνιά και ακόμη χειρότερα, έτσι περαιτέρω, όταν αυτό συνδυάζεται με τον αρκισισμό και πολύ συχνά οι τσιγκούνιδε άνθρωποι είναι και αρκισιστέ, είναι άνθρωποι που θέλουν μόνο να πάρουν από κάποιον άλλον άνθρωπο και όχι να δώσουν. Είναι εξαιρετικά καλή ιδέα να επιχειρούμε να δημιουργούμε μόνο σχέσεις αμοιβιότητας που όχι μόνο να δίνουμε αλλά και να παίρνουμε. Όχι μόνο να παίρνουμε αλλά και να δίνουμε. Μας το εύχομαι ολόκαρδα. Έχετε την αγάπη μου. Mm. Και αν υπάρχουν παρόμοιες ιστορίες που δεν προλάβατε να τις γράψετε κάτω από το βίντεο το αρχικό, μπορείτε να τις γράψετε και στα σχόλια αυτού του βίντεο. Σας χαιρετώ. Γεια.